ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο, ότι ο κόσμος θα δίνει τρόφιμα. Τι είδους τρόφιμα μπορεί ο κόσμος να προσφέρει? Δεν υπάρχει εισιτήριο, γιατί γι' αυτό είναι και ο χώρος που γίνεται η συναυλία, το χώρο στάθμευσης του εναερίου, που δεν υπάρχει είσοδος. Δηλαδή μπορείς να μπεις και να δεις τη συναυλία από παντού. Ενώ υπάρχουν τα διάφορα πόστα που υπάρχουν και που αναδέχονται τα τρόφιμα, ο κόσμος θα σπέβει να φτάσει στον χώρο, να πρέπει να ψάξει, να ανεπτυχτικά να υπάρχουν τέλος πάντων διακριτικά. Τα τρόφιμα είναι κυρίως τρόφιμα μακράς διαρκείας και ξηρές τροφές. Δηλαδή, αλεύρι, όσπρια, ρύζι, μακαρόνια, γάλα μακράς διαρκείας, γάλα συμπυκνωμένο, παιδικές τροφές, πάμπερς, παιδικό γάλα, ζάχαρη, ελαιόλαδων και άλλα πολλά, τα οποία να αναρτηθούν. Έχουμε τα σε λίστα, ξεχνώ τα τώρα, αλλά υπάρχουν σε λίστα να δοθούν, που ήταν ενδεικτικά, ναι, και να δοθούν προς τα έξω, προς τον κόσμο, και μέσω της εφημερίδας σας, και μέσω της σελίδας στο Facebook, να ακουστούν αρκετά πράγματα. Μας ρωτούν αν μπορούν να φέρουν και ενδεχομένως κάποια παιχνίδια ή ρούχα. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα? Νομίζω πως θα προτιμούσαμε να μην έρθουν παιχνίδια και ρούχα, διότι ένα ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα. Αν καταφέρουμε να μείνουμε μόνο στα τρόφιμα και ήδη πρώτης ανάγκης, όπως σαμπού, κάποια φάρμακα, όπως κάποια είδη υγιεινής, π.χ. χαρτιά υγείας ή σερβιέτες για τις γυναίκες. Όμως όχι μόνο τρόφιμα, κάποιο είδη. Ναι, και ήδη πρώτης ανάγκης, πράγματα που πραγματικά χρειάζεται ένα σπίτι. Οπότε να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα ρούχα και τα παιχνίδια. Υπάρχουν όμως, δηλαδή, εκτός της συναυλίας υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι δέχονται ρούχα και παιχνίδια, οπότε αν ο κόσμος ενδιαφέρεται, εμείς να ψάξουμε, να έρθουμε τους φορείς και να τους ανακοινώσουμε ότι με φέρετε, ας πούμε, τα ρούχα σας και την ημέρα στη συναυλία, πάρτε τα στον τάδε ίδρυμα που τα χρειάζεται. Και επειδή ξέρουμε σίγουρα ότι γίνεται και με το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λεμεσού και των άλλων Δήμων, όπως και με τον Κυπριακό Ελληνικό Σταυρό, απλά λέει μπορούμε να φέρουμε και στην Ελλάδα. Ένα ήταν καλό να το αποφύγουμε. Να το αποφύγουμε.